το κύριο Σταύρο Δήμα, ο οποίος την χάνει να κατάγεται και από την περιοχή την οποία εκπροσωπώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και είμαι πολύ περήφανο για την πράξη που έκανε. Θα ξαναλέει. Ναι, ναι, ναι. Θα λέει ότι δεν θα είναι ντροπή να εκλεγεί πρόεδρος με χιτλερικές ψήφους. Τι απαντάτε? Η ψήφος μου που δεν είναι λόγο χαρακτηρίζεται χιτλερική, γιατί εγώ δεν είμαι ναζιστής. Κατά πρώτον και κατά δεύτερον, με την ίδια λογική, ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται τις 16 ψήφους της Χρυσής Αυγής. Και στον κύριο Καμένο που σας χαρακτηρίζει μαξιλαράκι. Ο κύριος Καμένος είπε ότι είναι μαξιλαράκι οι βουλευτές που άνοιξαν. Σέβομαι τα λεγόμενα του κυρίου Καμένου. Του συστήνω να κοιτάξει τα εσωκομματικά του προβλήματα και μετά να ασχοληθεί με τους άλλους βουλευτές. Εσείς νιώθετε μαξιλαράκι? Υποθενή λόγο. Ακούστηκα για μαξιλαράκι μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βροντοφώναξα το όνομα του πατριώτη μου, του Σταύρου Δήμα. Και επαναλαμβάνω, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και για όλους τους Κορίνθιους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να κατάγεται από την περιοχή την οποία εκπροσωπώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Αυτά ο κύριος Μπούκου.